Πρέπει να σας πω, επειδή έχουμε και φρέσκα κουλούρια, ότι πριν από λίγο υπήρξε απόφαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, η οποία στην ουσία θέτει περιορισμούς για σύνεδρους οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά, να το πω έτσι, κασελακικά, με την έννοια ότι αναφέρεται σε περιορισμούς που έχουν να κάνουν με σεβασμό στις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα, γίνεται και ονομαστική αναφορά σε κουβέντες όπως δηλαδή πραξικοπήματα, χούντα κτλ. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείονται στην ουσία από σύνεδροι ολόκληρες οργανώσεις μελών και ολόκληρες νομαρχιακές επιτροπές. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τις υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τις υποδείξεις. Ποιος είναι αυτός που κρίνει ποιος έχει την καταστατική συμπεριφορά? Συγκροτείται μια επιτροπή νομιμοποίησης συνέδρων. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή Επιστοποίησης Υποψηφίων θα ελέγξει όχι μόνο τα τυπικά, δηλαδή τα πρακτικά από τις οργανώσεις μελών από τις εκλογές που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, αλλά με βάση και την απόφαση της ΚΟΕΣ θα ελέγξει και πράγματα όπως κατά πόσο ο εκλεγμένος σύνεδρος έχει χρησιμοποιήσει την κακή λέξη πραξικόπημα, την κακή λέξη χούντα. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναβώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναβώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Τι αριθμό συνέδρων θα κληθεί να ελέγξει αυτή η επιτροπή? Η σύνεδρη υπολογίζεται ότι δεν θα είναι και πάρα πολύ βέβαια. Θα είναι γύρω στις 2 με 3 χιλιάδες, υπολογίζουν οι περισσότεροι. Εντάξει, είναι και λίγοι για να ελεγχθούν σε 4 μέρες. Ναι. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τα υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τα υποδείξεις. Αλικάρνασος Παρθένη, όροπος Κορίδαλος, ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Αλικάρνασος Παρθένη, όροπος Κορίδαλος. Και βεβαίως τους δίνεται το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός 24 ώρου. Πριν τη θανατική ποινή έχουν ένα ένα περιθώριο 24 ώρων για να μετανοήσουν, ίσως δεν ξέρω γιατί, να ζητήσουν γονιπετή συγγνώμη στην Κουμουνδούρου. Θανατική ποινή. Πολλά από εκτέρα. Πες Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τα υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τα υποδείξεις.